Σύλλογος Εστιατόρων έκανε ένα δελτίο τύπου και αναφέρθηκε στην επισκεψιμότητα που έχουμε στον νόμο μας και ειδικότερα αναφέρθηκε στην Τρίπολη, στο κέντρο της Τρίπολης. Βασίστηκε πάνω και σε στατιστικά στοιχεία, γιατί αυτό είναι μετρήσιμο, όπου σύμφωνα με το ΣΕΤΕ το 2014-2017 ο μέσος όρος επισκεπτών που διανυκτέρευσαν σε ξενοδοχεία, σε καταλήματα στην Αρκαδία είναι περίπου γύρω σε 110.000 επισκέπτες. Αντίστοιχοι αριθμοί για τους όμορους νομούς, όπως είναι η Λακωνία, είναι 300.000, στην Κορινθία είναι περίπου γύρω σε 700.000 και το νούμερο για την Αργολίδα είναι, δεν συγκρίνεται δηλαδή, είναι πάνω από 1.000.000 επισκέπτες. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό για τον νομό μας η διαφορά είναι χαοτική, ας πούμε, και θεωρούμε ότι κάτι πρέπει να γίνει πάνω σε αυτό. Έχουμε κάποιο συγκεκριμένο αριθμό επισκεπτών εδώ για την Τρίπολη συγκεκριμένα? Για την Τρίπολη δεν έχουμε μετρήσεις, έχουμε για την Αρκαδία γενικότερα, αλλά οι επισκέπτες από ό,τι εκτιμούμε πάνε στην ορεινή Αρκαδία, επισκέπτονται και τα παραθαλάσσια μέρη και η Τρίπολη, εντάξει, μένει απ' έξω. Βέβαια, εμείς την παρέμβασή μας δεν την κάναμε μόνο και για την Τρίπολη, την κάναμε για όλο τον νομό. Αυτοί είμαστε εξήγως εστιατόρων Αρκαδίας. Τώρα, συγκεκριμένα για την Τρίπολη. Είναι γεγονός ότι έχει ερημώσει πολύ. Ειδικά τις μέρες που τα μαγαζιά είναι κλειστά, η εικόνα είναι τραγική. Δεν ξέρουμε. Εμείς θέλουμε κάτι να γίνει, να γίνουν παρεμβάσεις από την πολιτεία και ειδικά τώρα που έχουμε εκλογές και δεσμεύονται και κάνουν τις προγραμματικές τους δηλώσεις όλοι οι υποψήφοι, να βάλουν μέσα στην εξίσωση και αυτό. Αυτό ζητάμε και αναμένουμε. Πιστεύετε ότι λείπουν από την Τρίπολη κατάλληλες υποδομές για να προσελκύσει κόσμο και τουρίστες? Κοιτάξτε να δείτε, δράσεις γίνονται και από την περιφέρεια και από το Δήμο, αλλά είναι πυροτεχνήματα. Κατά την άποψή μας γίνονται και ωραίες δράσεις, αλλά είναι πυροτεχνήματα. Δηλαδή, γίνεται μια δράση από την περιφέρεια Πελοποννήσου ή από το Δήμο και πέρασε και αυτό είναι, ας πούμε. Δεν έχουν καθιωρηθεί κάποια πράγματα εδώ στο νομό. Θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει ένα business plan το οποίο να είναι βιώσιμο και να συνδράμουν περιφέρεια, ο Δήμος, ο Σύλλογος Εστιατόρων, ο Σύλλογος από τα καταλήμματα, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, να γίνει λοιπόν ένας φορέας και αυτός ο φορέας να συντονίζεται και να έχει σαν κοινή συνισταμένη τον τουρισμό και την επισκεψιμότητα. Αυτή είναι η εκτίμησή μας. Εμείς παράλληλα κάναμε και προτάσεις. Δεν κάναμε μόνο τη διαπίστωση του θέματος, έτσι. Κάναμε και τις προτάσεις μας. Ποιες ήταν οι προτάσεις? Οι προτάσεις που κάναμε είναι αυτό που σας είπα, το να γίνει ένας φορέας, έτσι. Λοιπόν, πρέπει να γίνει ένα συνεδριακό κέντρο κατά την άποψή μας, να γίνονται εδώ συνέδρια. Πρέπει να έχουμε καλύτερη προσβασιμότητα. Από τότε που έγινε η Εθνική Οδός, ο κόσμος περνάει έξω από την πόλη. Δεν παίρνει μέσα στην πόλη. Παλιά, αν θυμάστε, παλιότερα θα το θυμόνται αυτό, λέγαμε ότι δούλευε η πλατεία Κολοκοτρώνη και η πλατεία η κεντρική από τους περαστικούς. Τώρα δεν το έχουμε αυτό. Όλοι πάνε στην Καλαμάτα ή στη Σπάρτη, έξω από την Τρίπολη. Παράλληλα, πρέπει να προωθήσουμε τον θρησκευτικό τουρισμό. Μας λένε Άγιο Όρος της Πελοποννήσου και οι επισκέπτες που έχουμε είναι μηδενικοί. Εξ όσων γνωρίζω, στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών υπάρχει ένα γραφείο το οποίο είναι τουριστικό γραφείο για την προσέλκυση προσκυνητών. Οργανωμένο, έτσι. Θα μπορούσε ο φορέας αυτός και σε συνεργασία με την Μητρόπολη να το οργανώσει αυτό το πράγμα και να έχουμε προσέλευση επισκεπτών τουριστών. Το άλλο Σάββατο, παρεμπιπτόντως, έχουμε ένα συνέδριο όπου θα έρθει ο Σύνδεσμος Ελληνορωσικής Φιλίας και θα μιλήσουν για εξαγωγές και εισαγωγές από τη Ρωσία, αλλά ένα κομμάτι της ατζέντας θα είναι ο θρησκευτικός τουρισμός. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι. Το Επιμελητήριο Αρκαδίας, παρεμπιπτόντως, και από την ιδιότητά μου που είμαι Γενικός Γραμματέας, θα συμμετάσχει σε αυτό το συνέδριο, θα δούμε τι θα συζητηθεί, θα αφογκραστούμε, θα θέσουμε και εμείς τα δικά μας τα θέματα και ελπίζουμε να προκύψει κάτι θετικό αυτό για τον τόπο μας. Επιπλέον, η Τρίπολη, λόγω του γεωγραφικού της πλεονεκτήματος που είναι στο κέντρο της Πελοποννήσου, μπορεί να γίνει κέντρο διοικητικών υπηρεσιών. Ακούμε, έκλεισε
το αστυνομικό τμήμα στο στάδιο, έκλεισε το αστυνομικό τμήμα στο Λεβί, έκλεισε η τράπεζα στα τρόφια, έκλεισε εδώ η Εθνική Τράπεζα. Σήμερα που είναι η τελευταία μέρα του μήνα, πήγαμε στις τράπεζες για να κάνουμε τη δουλειά μας, οι ουρές είναι απίστευτες. Λοιπόν, το χειμώνα του κράτους για να το κρατήσουμε στην Τρίπολη, κάναμε χίλιες παρεμβάσεις. Λοιπόν, η ΔΕΗ θα πουληθεί. Ήδη 250 άτομα βγήκαν με πρόορη σύνταξη. Εντάξει, πού θα πάει τώρα αυτό το πράγμα, δηλαδή όλος ο κόσμος φεύγει. Να γίνει λοιπόν κέντρο διοικητικών υπηρεσιών. Και άλλο ένα σημαντικότερο πράγμα που έχουμε, το οποίο για μας είναι το μεγαλύτερο εφόδιο, είναι η επανάσταση, ο αγώνας. Δεν έχουμε κάνει κάτι γύρω από αυτό. Κάναμε μια πρόταση και σε αυτή την πρόταση υπέγραψα και εγώ ο ίδιος για το Μουσείο του Αγώνα. Έτσι. Αλλά δεν φτάνει μόνο το Μουσείο του Αγώνα. Έχουμε το Μουσείο το Πολεμικό, έχουμε το Μουσείο της Στεγιάς. Όλα αυτά πρέπει λοιπόν να συνδεθούν. Έχουμε εφόδια. Δεν έχουμε κάνει αυτό το business plan, αυτό το project, έτσι ώστε να τα προωθήσουμε μαζικά και να φέρουμε τουρισμό. Έχετε έτσι επαφή με το Δήμο, με την Περιφέρεια, στη συνεργασία με το Επιμελητήριο, το Δημοτικό Οργανισμό, να θέσετε όλες αυτές τις προτάσεις ώστε να γίνουν και... Το κάνουμε συνεχώς, υπάρχει καλή διάθεση και από το Δήμο και από την Περιφέρεια, δεν το συζητούμε αυτό. Απλώς, εμείς κρίνουμε τα πράγματα, αν πούμε ότι τα κρίνουμε, γιατί δεν... Είμαστε εδώ για απόδοση ευθυνών. Δεν μας ενδιαφέρει το παρελθόν. Έτσι, μας ενδιαφέρει το μέλλον. Ούτε κάνουμε εμείς αντιπολίτευση, ούτε βάλουμε κατά κανενός. Εμείς είπαμε αυτό να γίνει συντονισμένα. Αυτό είναι το θέμα μας. Να γίνει συντονισμένα και να υπάρχει και διάρκεια. Έτσι, δηλαδή, κάναμε το καρναβάλι, το σταματήσαμε. Μπορεί να το ξαναξεκινήσουμε. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Να γίνουν κάποια πράγματα θεσμοί εδώ. Να γίνει αναβάθμιση στο Πάσχα μας. Είχαμε το καλύτερο Πάσχα στην Ελλάδα. Ήταν εφημισμένη Τρίπολη για το Πάσχα. Έχει υποβαθμιστεί κακά τα ψέματα. Να το αναβαθμίσουμε. Πολλές δράσεις, είναι πάρα πολλές δράσεις που μπορούμε να κάνουμε. Πάρα πολλές. Μαγειρικά φεστιβάλ. Έχουμε τοπικά προϊόντα, απίστευτα. Να γίνουν farm trips, να έρθουν bloggers, να έρθουν influencers, δημοσιογράφοι, να προωθήσουν Αρκαδία. Έχουμε το brand Αρκαδία και πρέπει να το δυναμώσουμε πολύ. Αυτό πιστεύω. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Αθανασιάδης αναφέρθηκε στην εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου, όπου έχει φέρει τσουκτερά πρόστιμα για τους παραβάτες το τελευταίο διάστημα, τονίζοντας πως το πιο δημοκρατικό για τους επαγγελματίες θα ήταν να μπορούν να επιλέξουν εάν το κατάστημά τους θα είναι για καπνίζοντες ή μη καπνίζοντες. Κοιτάξτε, ο νόμος είναι νόμος. Εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε κατά του νόμου και να εξηγήσουμε το ή να ασχοληθούμε με τον νομοθέτη με το σκεπτικό. Εγώ παρότι δεν είμαι καπνιστής, είμαι επαγγελματίας όμως. Θεωρώ ότι το πιο δημοκρατικό θα ήταν ο κάθε επιχειρηματίας να μπορούσε να επιλέξει εάν το κατάστημά του είναι για καπνίζοντες ή μη καπνίζοντες. Έτσι. Σας το ξαναλέω. Εγώ δεν καπνίζω. Δεν είμαι καπνιστής. Αλλά κατά κάποιο τρόπο αυτό είναι και λίγο. Δηλαδή, βλέπουμε τις αντιδράσεις των πελατών μας ότι υπάρχει πρόβλημα. Ότι θέλουν κάποιοι να καπνίσουν, ας πούμε. Εντάξει. Είναι και λίγο αφοριστικό το ότι τέλος δεν καπνίζεις. Ενδεχομένως μια. Η χρυσή τομή που παλιά μπορούσαν τα μαγαζιά να έχουν ένα ξεχωριστό χώρο για τους καπνίζοντες και ξεχωριστό για τους μη καπνίζοντες, ίσως και αυτό να ήταν μια χρυσή τομή και να έδινε κάποια λύση στο πρόβλημα. Τώρα αυτό το αφοριστικό που δεν καπνίζουν τα μαγαζιά τελείωσε και ειδικά αυτές τις εποχές που υπάρχει οικονομική κρίση, θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο. Θα αντιμετωπίσει δυσκολία με τους πελάτες. Το αντιμετωπίζουμε, παρότι το δικό μου το κατάστημα δεν έχει μεγάλη σάλα, είναι περισσότερο για περαστικούς και τα κέντρα που κάνω δεν είναι σε εξωτερικούς χώρους. Αλλά το αντιμετωπίζω, ναι, το αντιμετωπίζω. Γιατί εκπλήσονται κιόλας, γιατί και στον εξωτερικό χώρο απαγορεύεται κανονικά να καπνίζουν. Και όταν τους το λες, φαίνεται τρελό. Τι να σας πω. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο πλην την εφαρμογή του νόμου. Και δεν μπορούμε εμείς, και ειδικά ο Σύλλογος Εστιατών και το Επιμελητήριο, να αντιστρατευτεί και να πρέπει να συνάδει γνωμοδότηση με την εφαρμογή του νόμου. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Εδώ με ρωτάτε εμένα προσωπικά σαν επαγγελματία, σας είπα πριν. Είναι η χρυσή τομή. Αλλά τώρα αυτό δεν μπορεί εύκολα να αλλάξει. Θα κάνουμε μια εκδήλωση την Δευτέρα στα γραφεία της ΟΕΒΑ, όπου θα έρθει ο κύριος Καβαθάς, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελλάδος, στις 6.30 ώρα, για τους συνάδελφους να προσέλθουν για να ενημερωθούν για το θέμα που είναι τόσο φλέγον.